Γεια χαρά σε όλους και σε όλες. Αυτό είναι το βίντεο νούμερο 53. Με τρία πραγματάκια θα ασχοληθώ σήμερα. Το πρώτο αφορά σε αυτή την απόφαση της ΠΑΕ, συγκεκριμένα του Δημήτρη Μελισανίδη, γιατί εκείνος την πήρε. Να υπάρχει ένας ειδικός χώρος στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕ και όλους όσοι προσπάθησαν να πολεμήσουν το γήπεδο με τρόπο που δεν είχε λογική εξήγηση, διότι εγώ μπορώ να δεχθώ πολλά πράγματα στη ζωή, ακόμα και φυσικά τη διαφορετική άποψη. Μπορώ να κατανοήσω τους λόγους για τους οποίους κάποιος με επιχειρήματα μπορεί να εξηγήσει γιατί δεν θέλει κάτι και πού αυτό βλάπτει, αλλά δεν μπορώ να αποδέχομαι όλους εκείνους που για ένα προσωπικό λόγο, για ιδιονόφελος προφανώς, φαντάζομαι, ή για τέλος πάντων ιδέες οι οποίες ακουμπούν στα όρια της παράνοιας και πραγματικά δεν έχουν καμία εξήγηση λογική, προσπάθησαν τότε να μας κάνουν αυτή τη ζημιά που μας την κάνανε και κυρίως, και συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που αναφέρει η ΑΕΚ στην επίσημη τοποθέτησή της, με αυτό το μπλοκάρισμα να νιώσουν αυτή τη χαρά άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή, το οποίο είναι το πιο δυνηρό απ' όλα, έτσι. Χάθηκαν πάρα πολύ σε αυτό το μεσοδιάστημα και δεν πρόλαβαν να ζήσουν αυτή τη μεγάλη χαρά. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά αν θέλω εγώ προσωπικά να βλέπω τις φάτσες τους εκεί μέσα. Δηλαδή δεν είμαι και τόσο, δεν μου ακούγεται και τόσο ευχάριστα αυτή η ιδέα να βλέπω τη Σάρα και τη Μάρα. Από την άλλη, κατανοώ ότι η ΑΕΚ θέλει με αυτόν τον τρόπο να υπενθυμίζει σε όλους ότι αυτή η ιστορική διαδρομή προς τη δημιουργία του γηπέδου της είχε εμπόδια τα οποία τα όρθωσαν άνθρωποι που ουδέποτε είχαν σοβαρούς και αληθινούς λόγους για να αποκόψουν τόσους ανθρώπους από το όνειρό τους. Πάω παρακάτω στο αγωνιστικό. Σας είχα πει θα πω κάποια πράγματα μετά το παιχνίδι, δεν είπα πολλά πριν. Εγώ είδα την ΑΕΚ όπως ήθελα να τη δω σε σχέση με το πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα κατάφερε να καθαρίσει γρήγορα. Εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο βέβαια. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και σε άρθρα. Το λέω και εδώ όσες φορές έχω την ευκαιρία να σας απευθύνω έτσι ένα μήνυμα. Ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ φέτος. Ήταν και πέρσι, αλλά φέτος θεωρώ ότι η αναποτελεσματικότητα εντοπίζεται ακόμα περισσότερο. Έχει ενισχυθεί και αυτό σίγουρα έχει να κάνει με το ότι οι φόρ της ομάδας για πολλούς και διάφορους λόγους δεν έχουν συνδεθεί με τα αντίπαλα δίχτυα. Εντάξει, αυτό που τραβάει ο Λιβάη με τον Μπες Βιές δεν του επιτρέπει όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά να είναι σε κατάσταση για να το διαχειριστεί. Ελπίζω να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά. Ελπίζω ο Πόνσε να βρει τον εαυτό του και εκείνος, γιατί πάνω που είχε την ευκαιρία να παίξει με τον Μπας έμεινε έξω και αυτός λόγω προβλήματος. Βέβαια δεν μπορούμε μόνο να ελπίζουμε, έτσι. Αυτό είναι το εύκολο και να το λέμε, το καταλαβαίνω. Τα ευχολόγια πάντοτε είναι η πιο απλή λύση για να ξεφύγεις από ένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα αναποτελεσματικότητας, γιατί είναι και θέμα ικανοτήτων σε ένα βαθμό, όχι σε πάρα πολύ μεγάλο ή απόλυτο βαθμό, αλλά σίγουρα είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Ούτε επίσης μπορώ να πω ότι δεν γίνεται σωστή δουλειά, διότι ξέρω ότι γίνεται, το γνωρίζω καλά, έχουμε δει και προπονήσεις, βλέπουμε πόσο ο Αλμίδα προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα της ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι, το να είναι δηλαδή πιο αποτελεσματική βάση της παραγωγής των φάσεων και της εικόνας της γενικότερα στο γήπεδο. Είναι αλήθεια ότι η ΑΕΚ στηρίζει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, έτσι επενδύει στο καλό ποδοσφαιρό της και στο να μπορεί να πατά τόσες φορές στην αντίπαλη περιοχή και με τόσους παίχτες και να δημιουργεί ευκαιρίες. Δεν καρπώνεται αυτό που πραγματικά δικαιούται βάσει της παραγωγικής διαδικασίας, του να φτάσει δηλαδή μέχρι εκεί για να σκοράρει. Οπότε θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα όσο συνεχίζεται, γιατί για μένα είναι πρόβλημα, ασχέτως με το που βρίσκεται η ΑΕΚ και το ότι είναι μέσα σε όλα και στην κορυφή σχεδόν και στην Ευρώπη και ούτω καθεξής, δεν θα πάει η βαλίτσα μακριά αν δεν έχουμε τουλάχιστον το μίνιμουμ αυτής της διαδικασίας, που δεν έχουμε ούτε αυτό. Να φτάσουμε δηλαδή στα περσινά τουλάχιστον επίπεδα που δεν ήταν το μίνιμουμ, ήταν αρκετά καλά. Τώρα δεν είμαστε καν στο μίνιμουμ όμως. Να δούμε δηλαδή το Λιβάη να βάζει αυτά τα 18 γκολ που βρήκε πέρσι, τον Πόνσε να βοηθάει περισσότερο στο σκοράρισμα και έτσι να λυθούν και οι υπόλοιποι, γιατί ο Τσούμπερ τη σώζει την κατάσταση. Αλλά γενικότερα όταν μια ομάδα διαπιστώνει στο εσωτερικό της, και αυτό αφορά και στους παίκτες, ότι
Η Ford δεν τη βάζουν μέσα την μπάλα εύκολα. Το άγχος πολλαπλασιάζεται και πηγαίνει στις πλάτες και άλλων. Ενώ όταν ξέρεις ότι έχεις και ένα καλό επιθετικό, έναν εκτελεστή επιθετικό που θα σε βοηθήσει, όλοι γύρω του νιώθουν και πιο απαλλαγμένοι από αυτό το βάρος. Δηλαδή, θα σας πω για παράδειγμα στο παιχνίδι με τα Γιάννα, πώς εγώ το είδα, διέκρινα και βιασύνη και άγχος και έναν παραπάνω ατομισμό από ό,τι θα έπρεπε σε κάποιους παίκτες, προκειμένου όταν ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος του παράκανε σε 4-5 περιπτώσεις, επειδή υπάρχει αυτό το βάρος του να βρούμε τον γκολ οπωσδήποτε και να το βρούμε γρήγορα μέσα στο παιχνίδι, ειδικά αν έχουμε βρει το πρώτο, να έρθει και το δεύτερο και εκεί κάπου η δουλειά χαλάει. Αυτό ήταν το δεύτερο. Το αγωνιστικό νομίζω ότι η ΑΕΚ πήρε αυτό που, όχι νομίζω, το πήρε αυτό που ήθελε και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία. Έπρεπε να πάρει το παιχνίδι χωρίς άλλες απώλειες πριν από ευρωπαϊκό μάτς και έχοντας να συνυπολογίσει ότι δεν θα έχει κάποιους ποδοσφαιριστές ο Αλμέιδα ούτε την Πέμπτη. Οπότε έπρεπε να γίνει και μια διαχείριση μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, γιατί πάλι πάνω κάτω οι ίδιοι θα παίξουν. Πάω στα γρήγορα στο παιχνίδι της Πέμπτης για να πω ότι θα είναι πολύ μεγάλες απώλειες αν τελικά αποδειχθούν του Γκαρσία και του Γιόνσον, διότι δεν είναι μόνο ότι δεν παίζουν αυτοί, είναι ότι επιβαρύνονται πολύ περισσότερο άλλοι. Ο Τσούμπερ, για παράδειγμα, πήρε ένα μάτσο ολόκληρο στα Γιάννενα. Ο Ραούχο, αν μπει, δεν θα είναι, θεωρώ, στην τέλεια αγωνιστική κατάσταση, οπότε ίσως πρέπει πάλι ο Τσούμπερ να ξεκινήσει σε αυτό το μάτς και εκεί κάπου είναι αυτό το πρόβλημα που σας αναφέρω και εντοπίζω, ότι είναι πολλά τα παιχνίδια για συγκεκριμένα πρόσωπα. Με όλα τα αυτά, όσοι και αν παίξουν, είναι ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα δώσουν ό,τι έχουν. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ. Το θέλουν όλοι οι παίκτες, ζουν γι' αυτό και ο Αλμέιδα, για να γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα ώστε να εξασφαλιστεί ίσως την Πέμπτη το μίνιμουμ αυτής της προσπάθειας για να συνεχιστεί η πορεία στην Ευρώπη, δηλαδή να εξασφαλιστεί αν γίνεται η τρίτη θέση. Βέβαια, αυτό θα δούμε, θα εξαρτηθεί όχι μόνο από το τι κάνει η ΑΕΚ, αλλά το τι κάνει και ο Άγιαξ. Γιατί, για παράδειγμα, αν η ΑΕΚ καταφέρει και νικήσει την Brighton και ο Άγιαξ περάσει με διπλό από τη Μασσαλία, πάλι θέλει αποτέλεσμα η ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι στο Άμστερνταμ, όπου θεωρώ ότι εκεί θα δούμε έναν τελικό. Κλείνω με τα μεταγραφικά. Γενάρης, πολλές φορές έχουμε πει ότι για να βρεις παίκτη το Γενάρη δεν είναι μια απλή διαδικασία, γιατί καλοί παίκτες που παίζουν σε ομάδες είτε θα είναι πάρα πολύ ακριβοί, είτε οι ομάδες μπορεί να μην θέλουν να τους δώσουν. Όμως εγώ δεν είμαι και απόλυτος υποστηρικτής της άποψης ότι δεν γίνεται να φέρεις καλούς παίκτες στο Γενάρη, διότι η ίδια ιστορία της ΑΕΚ τα παλαιότερα χρόνια μας έχει δείξει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που αν ψάξεις καλά θα τις βρεις. Παράδειγμα, ο Βράνιες στα αζήτητα ήταν. Γενάρη τον είχε πάρει η ΑΕΚ, είδαμε τι ήρθε και έκανε. Ο Αραούχο. Για κάποιο λόγο τότε στη Λας Πάλμας, τα θυμάστε κάποιες ιστορίες εσωτερικές εκεί στην Ισπανία, τον ανάγκασαν να ψαχτεί και να φύγει. Βγήκαν αυτές οι δύο περιπτώσεις, άρα πάντοτε θα υπάρχουν περιπτώσεις, αρκεί να ξέρεις να το ψάχνεις καλά, να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και άκρη στην αγορά, για να καρποθείς κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να μην το βλέπεις ως πιθανό, αλλά πρέπει να το κυνηγήσεις. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες που μπορεί να είναι διαθέσιμοι, να τους πάρεις με μια οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, δανεικούς, να τους δοκιμάσεις αυτό το εξάμεινο, να είναι όμως παίκτες καλοί και εκεί να αποφασίσεις αν αξίζει να συνεχίσεις μαζί τους. Αν δεν μπορείς, εννοώ να βρεις κάποιον να τον αγοράσεις από τώρα το Γενάρη, στα χρήματα που μπορείς και εφόσον η ομάδα τον δίνει. Όμως το ότι ενδεχομένως είναι πιο δύσκολο να αγοράσεις το χειμώνα δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βρεις παίκτες. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, την κατέθεσα και στο τελευταίο κείμενο. Εγώ δύο παίκτες θα τους έπαιρνα. Έχω την άποψή μου, δεν έχει σημασία πού και πώς. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ μπορεί να θέλω ένα εξάρι και ένα αριστερό εξτρέμ. Μπορεί ο προπονητής να θέλει ένα αριστερό back και ένα, δεν ξέρω, ένα πιο επιτελικό half. Αυτό είναι θέμα του Αλμέιδα. Αλλά και ποσοτικά μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, έτσι, γιατί βλέπουμε ότι έχει η ομάδα πολλές απουσίες. Και γενικότερα το να την μπουστάρεις με περισσότερη ποιότητα είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι και το ζητούμενο. Πάντοτε οι μεταγραφές είναι μια δυναμική διαδικασία. Και εγώ θα ήθελα πάντα την ΑΕΚ να βλέπω ενεργή μέσα σε αυτές. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θέλει ο προπονητής και πώς το θέλει, είναι κάτι το οποίο το ξέρει εκείνος καλά και πρέπει να το συζητήσει με τους αρμόδιους για το πώς στείνεται αυτό το σκάουτινγκ, πώς λειτουργεί και τι παίκτες του παρουσιάζουν, γιατί είναι και αυτό κιόλας. Δεν μπορεί ο Αλμέιδα να έχει 100 πράγματα στο κεφάλι του και να είναι λειτουργικό σε όλα. Του είναι πιο εύκολο το καλοκαίρι, γιατί δεν έχει τα παιχνίδια να είναι ενεργός, αλλά τώρα μέσα στο χειμώνα, με την ομάδα να είναι τόσο μέσα σε όλες τις όλους τους στόχους της και σε όλες τις διοργανώσεις, δεν είναι εύκολο για προπονητή να κάνει παράλληλα και δουλειά μεταγραφική. Λοιπόν, αυτά, να είστε καλά. Εύχομαι για την ΑΕΚ μια μεγάλη νίκη την Πέμπτη. Την έχει ανάγκη μέσα στην έδρα της. Δεν την έχει κάνει την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη ακόμα εκεί. Και θέλω να πιστεύω ότι παρότι είναι η Brighton μπορεί και να τα καταφέρει. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.